κόμβο της Νίκαιας βρίσκονται εκατοντάδες τρακτέρ από όλη τη Θεσσαλία, κλιμακώνοντας τον παναλαβικά συντονισμένο αγώνα τους που έχουν ξεκινήσει εδώ και μήνες για τα δίκαια αιτήματα επιβίωσής τους. Οι αγρότες έχουν συναντήσει για άλλη μια φορά την κυβερνητική αδιαλαξία, τον αυταρχισμό και την καταστολή, καθώς δεκάδες δημιουργίες των ΜΑΤ δεν τους επιτρέπουν να ανέμουν στην Εθνική Οδό. Παρ' όλα αυτά, οι αγρότες συνεχίζουν τον δίκαιο αγώνα τους και μέσα από συνελεύσεις θα αποφασίζουν τις επόμενες δράσεις τους. Τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε σαν αγρότες μας κάνουν να έρθουμε σήμερα και να στήσουμε μπλόκους στη Νίκαια. Τα προβλήματα ήταν ανέκαθεν, αλλά τώρα έχουν ξυνθεί πάρα πολύ. Η νεολαία θέλει να κάτσει στον τόπο της, να δουλεύει στα χωράφια της, αλλά πλέον τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Η ακρίβεια έχει φτάσει στο Θεό. Τα πετρέλαια δεν ακουμπιούνται καν. Τρεπόμαστε να πάμε στο πρατήριο να βάλουμε πετρέλαιο πλέον. Τα λιπάσματα ας μην το συζητήσουμε καλύτερα, γιατί φέτος δεν ξέρουμε καν αν θα ρίξουμε λιπάσματα στα χωράφια μας, γιατί δεν μας συμφέρει πλέον να ρίξουμε λιπάσματα στα χωράφια μας. Οπότε και η παραγωγή μας θα πέσει. Κάτι πρέπει να γίνει, γι' αυτό και είναι ο αγώνας μας εδώ. Κοιτάνε όσοι γίνεται να καταστρέψουν τον αγροτικό τομέα, τα νέα παιδιά που θέλουν να προχωρήσουν μπροστά και δεν τους αφήνουν, δεν τους δίνουν κάποια προνόμια. Τη ζωή της Ελλάδας, κοιτάνε. Τη ζωή της Ελλάδας, ο πρωτογενής τομέας. Μην το ξεχνάτε αυτό το πράγμα. Είναι το παν για όλη την Ελλάδα. Ήρθαμε έμπρακτα να δηλώσουμε τη στήριξή μας στην αγροτιά, στους αγρότες της περιοχής μας, γιατί ουσιαστικά και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη Λάρισα απαρτίζεται από τέτοια παιδιά, από παιδιά αγροτικών οικογενειών. Και ένα σχόλιο για τις ανακοινώσεις που έκανε σήμερα ο Υπουργός. Είναι κοροϊδευτικό, είναι ντροπή όταν εμείς βγαίνουμε στον δρόμο, να βγαίνει και να τάζει κάτι ψίχουλα, να κοροϊδεύει τον κόσμο ότι δίνει. Έτσι, είναι κοροϊδία, αλλά ευτυχώς για μας, δυστυχώς για την κυβέρνηση, πλέον τα ψέματα τελείωσαν. Το επιτελικό κράτος λειτουργεί μόνο για τους διαμαρτυρόμενους αγωνιζόμενους αγρότες, αλλά με την παραμικρή καταστροφή κακοκαιρία, το επιτελικό κράτος το μόνο που κάνει είναι να κλείνει τους δρόμους για μια εβδομάδα, να καθυστερεί και να κλείνει τον κόσμο στο σπίτι και να αποζημιώνει ταυτόχρονα και τις εταιρείες κάθε χρόνο. Ποια μέτρα, ρε παιδιά. Αυτά τα μέτρα είναι που μας έβγαλαν στον δρόμο. Τα 50 εκατομμύρια που έλεγα για τρίτρα προσαρμογής που εμείς θέλουμε να αποσυρθεί, τη ξυφτίλα των 50 εκατομμυρίων στα 4 χρόνια και του επιτρέλει μόνο στο 1 τρίτο των αγροτών, ενώ κάθε χρόνο μπουκώνουν με 370 εκατομμύρια τους κλινικάρχους, τους ξενοδόχους, τους εφοπλιστές για πετρέλαιο. Έχουμε το κόστος του πετρέλαιου, το ρεύμα, τη ρήτρα αναπροσαρμογής, το κόστος καλλιέργειας, λιπάσματα και εφόδια και μετά έχουμε και θεσμικά αιτήματα που ποτέ δεν λυθήκαν. Όπως είναι παράδειγμα με τις πλημμύρες που έχουμε. Είμαστε και σε μια περιοχή που έχει δεινοπαθήσει όλο το προηγούμενο διάστημα με τους σεισμούς στο Δαμάζι και στον Τύρναβο. Έχουμε τέτοια παιδιά και στο Πανεπιστήμιο και δεν γίνεται να μένουμε παθητικοί θεατές σε αυτά που βιώνουν, σε αυτά που ζουν, που ουσιαστικά πολλά παιδιά από αγροτικές οικογένειες καταλήγουν να μην μπορούν να σπουδάσουν, να μην μπορούν να πάρουν την απαραίτητη μόρφωση για να συνεχίσουν είτε την, αυτό που έχουν και οι οικογένειές τους να ασχοληθούν με την αγροτιά κτλ. Είτε να πάρουν και μια παραπάνω μόρφωση που εμείς αυτό θέλουμε και για την νεολαία, να μπορούμε να μορφωνόμαστε ολόπλευρα. Με την αγροτιά, αντίσταση και πάλι! Είμαστε εδώ εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, σωματεία από όλη την περιοχή μας, για να δηλώσουμε έμπρακτα από την πρώτη στιγμή αυτού του αγώνα των αγροτών, ότι είμαστε δίπλα τους, γιατί είναι ένας αγώνας πραγματικά δίκαιος, επιβεβλημένος, παλεύουν για την επιβίωσή τους και από την άποψη ας πούμε, αυτή είναι και ένας αγώνας κοινός, καθώς και εργαζόμενοι και αγρότες συνολικά παλεύουμε και διεκδικούμε να εξασφαλίσουμε μια αξιοπρεπή ας πούμε, διαβίωση, να προστατέψουμε τη ζωή μας, το εισόδημά μας, την υγεία μας, απέναντι στις ανατιμήσεις, απέναντι στην κατάσταση που υπάρχει ας πούμε, σήμερα με την έλλειψη με υποδομών και όλα αυτά τα ζητήματα που αναδεικνύουν και οι αγρότες με το πλαίσιο τους. Επομένως, από την άποψη αυτή, θα σταθούμε δίπλα τους και τις επόμενες ημέρες θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δυναμώσει αυτός ο αγώνας, να δυναμώσει αυτή η κοινή ας πούμε, πάλι και να πετύχουμε ας πούμε, το στόχο μας. Να σας χαιρετήσουμε όλους που βρίσκεστε εδώ στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου θα στήσουμε αυτό το μπλόκο που θα βάλει φωτιά σε όλη την Ελλάδα. Θα παροτρύνει όλους τους συναδέλφους μας να στήσουν μπλόκα σε όλη τη χώρα, να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματα επιβίωσης που έχουμε και να πάρουμε λύσεις και απαντήσεις από την κυβέρνηση. Και είναι σημαντικό ότι είμαστε εδώ
Παρά τη δυσκολία της περιόδου, της πανδημίας, σας ζητάμε επίσης να πάρετε όλα τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό, αλλά ταυτόχρονα με αποφασιστικότητα να δώσουμε αυτή τη μάχη, γιατί έχουμε δίκιο και γιατί δεν έχουμε αύριο, εάν δεν αλλάξουν αυτά τα πράγματα, αυτό το κόστος και όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε.